Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Κύριε Βραμάτη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Μωσή, σε εσάς και στους ακροάτες σας. Λοιπόν, δεδομένη λίγο πολύ η ατζέντα, η πολιτική των ημερών. Έχουμε χθες τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κύριος Κικίλιας. Έχουμε την συζήτηση που ξεκινάει σήμερα για τις πυρκαγιές στην Βουλή. Έχουμε ένα τεράστιο μέτωπο που ανοίγει και βέβαια έχει ένα βάθος χρόνου για να δούμε τις επιπτώσεις όσον αφορά την Ελλάδα για μεταναστευτικό κύμα από τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν. Υπάρχει μια πλειάδα θεμάτων που απασχολούν την επικαιρότητα. Θα ήθελα πρώτα το σχόλιο σας και το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ και το προσωπικό σας σχόλιο, αν θέλετε, για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες σε σχέση με, με τα μέτρα για την πανδημία και, και την προαγωγή των εμβολιασμών. Κοιτάξτε, χθες ως κόμμα πήραμε θέση ξεκάθαρη όσον αφορά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Κικίλιας. Θεωρούμε είναι μέτρα που οδηγούν σε βαθύ κοινωνικό διχασμό, οδηγούν στην οικονομική εξαθλίωση των πολιτών, στην κατάρρευση του ΕΣΥ. Γι' αυτό επιχειρηματολογήσαμε γι' αυτό, γιατί είπαμε για μια κυβέρνηση η οποία δεν κατάφερε όλο αυτό το διάστημα των διετών, παρόλο την καμπάνια και τα εκατομμύρια που δόθηκαν σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, να πείσει τον κόσμο ώστε να πάει μαζικά να εμβολιαστεί. Αυτή τη στιγμή τα ποσοστά του εμβολιασμού αγγίζουν το 55% για τους πλούσιους εμβολιασμένους. Με δεδομένο αυτό, είναι μια αποτυχία η οποία οδηγεί την κυβέρνηση σε ένα πιο σκληρό τρόπο αντιμετώπισης, αποκλείοντας στην ουσία ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού, πάνω από το 40%, που αυτή τη στιγμή είτε δεν έχει πιστεί είτε αρνείται να εμβολιαστεί, βάζοντας το στο περιθώριο και δημιουργώντας μια κατάσταση η οποία σίγουρα θα δημιουργήσει προβλήματα. Γιατί όταν σήμερα στην οικονομική πραγματικότητα και στην καθημερινότητα ενός πολίτη καλείται να πληρώνει την τσέπη του διαγνωστικά τεστ, και εδώ θα έπρεπε άμετι άλλους να υπάρχει μέρημνα από πλευράς του κράτους να δοθεί η δυνατότητα μαζικών δωρεάν τεστ, είτε rapid είτε PCR μοριακό τεστ, στη δυνατότητα να γίνει μιλάτηση των κρουσμάτων, για να μπορέσει ο κόσμος σε μια δύσκολη εποχή, γιατί αν αναλογιστείτε ότι είμαστε σε μια εποχή που τα εισοδήματα και οι συνθήκες είναι δύσκολες και μειώνονται, και αν δείτε και όπως βλέπουμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας την αύξηση του κόστου ζωής, από τα πρώτα αγαθά, βασικά αγαθά στα σούπερ μάρκετ μέχρι τη βενζίνη, το πετρέλαιο, ο καθένας το αισθάνεται και το ζήτησε στην καθημερινότητά του, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο να ανταπεξέλθει στη δυνατότητα να δίνει 80 ευρώ μηνιαίως για την εξαγωγή τεστ. Μάλιστα. Επιτρέψτε μου τώρα να βάλω και μία άλλη παράμετρο όμως αυτό που λέτε. Την ακούω αυτή την άποψη, ακούμε και την άποψη της αντιπολίτευσης, ακούω και αυτό ακριβώς που λέτε και προφανώς έχει μία βάση η επιχειρηματολογία σας, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Από ένα σημείο. Ναι, παρακαλώ κύριε Βραμάκη. Το κομμάτι του ΕΣΥ είναι βασικό. Έχουμε πει εδώ και 2 χρόνια την κυβέρνηση στηρίξη τις δημόσιες δομές υγείας, πρωτοβάθμια. Και όλα τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία στην κατεύθυνση να αντιμετωπιστεί καλύτερα η πανδημία. Δυστυχώς δεν το είδαμε στην πράξη, όσο και αν η κυβέρνηση επιμένει σε αντίθετη κατεύθυνση. Σήμερα βλέπουμε εν μέσω πανδημία, σε ζητά για συγχωνεύσεις νοσοκομείων, να μιλάει για κατάργηση μονάδων υγείας, να μιλάει για τα ΣΔΙΤ, σε μια κατεύθυνση που σίγουρα δεν βοηθά την ενίσχυση του ΕΣΥ. Και αν συνυπολογίσετε και το μέτρο της αναστολής εργασίας για τους υγειονομικούς σε μια δύσκολη περίοδο αυτής της πανδημίας, καταλαβαίνετε τα προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν εν μέσω φθινοπόρου χειμώνα. Ωραία, ας τα δούμε λίγο. Να επιτρέψτε μου να κάνω 2-3 διευκρινιστικές ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω είναι η εξής. Μετά από σχεδόν 1,5-2 χρόνια πανδημίας, μετά το διάβα των οποίων δεν νομίζω ότι δικαιούται οποιοδήποτε να λέει ότι είναι ανενημέρωτος για τα θέματα της πανδημίας, των εμβολιασμών ή οτιδήποτε άλλο, γιατί έχουμε και 6 μήνες, πάνω από 6 μήνες που τρέχουν οι εμβολιασμοί. Άρα ακριβώς και επειδή έχουν γίνει καμπάνιες που λέτε και δόθηκαν και τα χρήματα που λέτε και τα εκατομμύρια, δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα μπορεί κάποιος να επικαλείται ότι υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, βλέπουμε ότι μπαίνουν πλέον τα εμβόλια και διεθνώς στη φάση της πλήρους έγκρισης. Είδαμε την εξέλιξη στον Αμερικανικό με τον Αμερικανικό FDA. Θα ακολουθήσουν λογικά και οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Φαρμάκου. Και μπαίνοντας και στην λογική ότι πριν λίγο καιρό, όχι πολύ μακριά, η αντιπολίτευση αντιδρούσε σε κίνητρα οικονομικά ή άλλα για τον εμβολιασμό.
στο καρότο δηλαδή, βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει αντίδραση και στο μαστίγιο. Από ένα σημείο και μετά δεν είναι εύλογο μια πολιτεία που θέλει να προάγει τη δημόσια υγεία και τον εμβολιασμό να εξαντλήσει όλους τους τρόπους? Εγώ να δεχθώ ότι είναι μαστίγιο αυτό που συμβαίνει τώρα. Η πίεση, υπάρχει μια πίεση, υπάρχει ένας, να το πω και εκβιασμό αν θέλετε, από την πλευρά της πολιτείας προς ανεμβολίας τους να προχωρήσουν στον εμβολιασμό. Δεν είναι λογικό από ένα σημείο και μετά να εξαντλούνται τα κίνητρα και να εξαντλείται το καρότο και να πρέπει να περάσουμε και στο μαστίγιο. Κοιτάξτε να σας πω, αν με ρωτάτε και σου απαντώ ευθέως, ναι, αν θα πρέπει να υπάρχει μαζικά καθολικός και οριζόντιος υποχρεωτικότητα, ενώ. Όχι, δεν μιλάω για υποχρεωτικό. Ναι, υποχρεωτικότητα είναι έμεση. Είναι ξεκάθαρη προσωπική μου θέση και η θέση του κομματός μου και έχει αυτή αποτυπωθεί. Καταρχήν δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα. Είναι έμεση υποχρεωτικότητα και είναι για συγκεκριμένες ομάδες. Η οποία είναι και συνταγματική, σύμφωνα με τους συνταγματολόγους. Αν πιστεύετε ότι η αποτυχία της κυβέρνησης, ή αν μην το πω μόνο της κυβέρνησης, ναι, σε επιστημονικής κοινότητας, γιατί το κομμάτι των εμβολίων ακουμπά καθαρά στην επιστημονική και ιατρική κοινότητα. Ναι. Αν δεν έχει πιστεί ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, για τους δικούς του λόγους, ναι, και δεν μιλάω μόνο για τους αρνητές, γιατί αυτή είναι μια κατηγορία πραγματικά η οποία έχει μια σκληρή θέση. Ναι, να το διαχωρίσουμε. Υπάρχουν αυτοί που δεν είναι αντιεμβολιαστές, είναι οι ανεμβολιαστοί λόγω φόβου, λόγω άγνοιας, λόγω οτιδήποτε, και είναι και οι αντιεμβολιαστές, αυτοί που κάνουν καριέρα με το συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ μιλάω για τους συνειδητοποιημένους και υπεύθυνους πολίτες του κράτους, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα, για τους δικούς λόγους όπως είπατε, φοβούμουν ίσως αν επιθύνουν τις παρενέργειες, γιατί δεν έχουν πιστεί, δεν προσήλθαν να κάνουν το εμβόλιο ακόμη, ή έχουν απαγματισμένο ραντεβού, αλλά εκφράζουν επιφυλάξεις. Για αυτούς τους ανθρώπους που επιδιώξαμε όλο αυτό το διάστημα όλα τα υγειονομικά μέτρα, είτε αυτά της καραντίνας, πολύ περισσότερο μασκών, αποστάσεων, αντισηπτικών, κάνοντας συχνό εργαστηριακό έλεγχο στο κομμάτι το self-test, PCR ή μοριακού όπως, ή rapid όπως προβλεπόταν και ήταν η οδηγή της κυβέρνησης της επιστημονικής κοινότητας, θεωρείται ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να τύχουν της συμπεριφοράς που σήμερα τη χάνουν από την κυβέρνηση. Δηλαδή πρέπει να ξεχωρίσουμε το σκληρό πυρήνα των εμβολιαστών που για τους δικούς τους λόγους και αυτοί επικαλούμενοι μια άλλη επιστημονική άποψη, δικιά τους θέση. Γι' αυτό σας είπα ότι το κομμάτι των εμβολιασμών δηλαδή δεν ακουμπά στο πολιτικό σύστημα. Δεν ακουμπά, δηλαδή, δεν είναι δικιά μου δουλειά ως βουλευτή. Ναι, ως ένα αντιλαμβάνομαι. Αλλά πολύ περισσότερο ενός ανθρώπου ο οποίος δεν ζει στον χώρο, δεν γνωρίζει να πείσει κάποιον για την αναγκαιότητα ή όχι του εμβολίου. Αυτό είναι θέμα της επιστημονικής. Ναι, επιτρέψτε μου όμως να σας πω και ένα μπακάλικο επιχείρημα. Ναι, δηλαδή αυτό ένας δεν σημαίνει όμως ότι η κυβέρνηση πρέπει να βάλει στο περιθώριο ή να εξαφλειώσει οικονομικά ένα μεγάλο μέρος. Για να το πω λίγο διαφορετικά. Είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Δεν είναι κυβέρνηση του 60, του 45, του 55%. Ναι, προφανώς. Που δυστυχώς ή ευτυχώς. Και ανεξάρτητα της προσωπικής μας θέσης, στάσεις, κύριε μου, εσύ, σαν βουλευτές ή σαν κόμματα, πρέπει να υπηρετήσουμε τη δημοκρατία και το σύνταγμα. Ναι. Πρέπει να εφυλάξουμε τα δικαιώματα και τις ελευθερίες αυτών των ανθρώπων. Ναι. Αυτό λέμε. Να πω κάτι απλό, κύριε Αβραμάκη. Να τους πείσουμε. Πλέον, να προσπαθήσουμε να μπούμε σε μια λογική. Ναι. Δεν μπορούμε όμως να πάμε ούτε με λογικές καρότου, ούτε με λογικές μαστίγιο. Αυτό σας λέω. Μα δεν πέτει. Ή θα πάμε, πώς θα πάμε δηλαδή. Όχι με λογικές καρότου, όχι με λογικές μαστιγίου, όχι με την ενημέρωση. Σας δεν είπα πώς. Σε πρώτη φάση, από τη στιγμή που ένα κομμάτι δεν έχει πιστεί, μπορούμε να πάμε σε μεγάλο εύρος διαγνωστικών τεστ. Μα έτσι κινητροδοτεί τον το οποίο με κρατική μέρημνα θα μπορεί να μπορεί κινητροδοτεί τον ανεμβολίαστο. Σε πρώτη φάση. Δεν κινητροδοτείς έτσι το μη εμβολιασμό. Μα όταν δίνεις δωρεάν. Το έγινε και αυτό το δωρεάν. Άμα συνεχίσεις τα δωρεάν τεστ, δεν κινητροδοτείς όλους αυτούς που λένε εντάξει, δωρεάν. Ας το κάνει ο Αβραμάκης, ας πούμε. Ας το κάνει ο Αβραμάκης να δω τι θα πάθει και μετά βλέπουμε. Κύριε μου, εσύ, άλλο τα δωρεάν τεστ γίνανε και γίνονται μέσω του κλιμακίου του ΕΟΔΗ, αλλά δεν έχουν ούτε στιγμογραφηθεί, ούτε δυνατότητα να δοθεί ώστε να γίνουν σε δημόσιες δομές υγείας. Και πραγματικά, εσάς σας βρίσκει σύμφωνη άψη κυβέρνηση. Και αυτός ο διαχωρισμός, τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στα τεστ, είτε PCR, είτε rapid test, μεταξύ ανεμβολίαστων και εμβολιασμένων. Με ρωτάτε προσωπική μου άποψη. Ναι, έχω προσωπική άποψη, αλλά δεν ξέρω αν τις ώρες. Εγώ προσωπική άποψη την έχω εκφράσει. Δεν είμαι. Θέλω να πιστεύω ότι στο σύνολο του μαζικού πληθυσμού, για να αποφύγει τη μεγάλη διασπορά του ιού και των κρουσμάτων, θα πρέπει να προχωρήσει ανεξάρτητα του γεγονότος ποιος έχει εμβολιαστεί ή όχι, γιατί δεν είναι τιμωρητική η συμπεριφορά του κράτους απέναντι σε ένα ποσοστό κόσμου, το οποίο για τους δικούς του λόγους σας είπα ή δεν έχει πιστεί. Ωραία, επιτρέψτε μου να σας το θέσω. Να διαφυλάξει τη δημόσια υγεία. Επιτρέψτε μου να σας το θέσω κάπως αλλιώς. Διαφωνείτε ότι πλέον με την πλήρη έγκριση των εμβολίων από τους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς φαρμάκων,
που θα ολοκληρωθεί στους επόμενους ένα-δύο μήνες. Κανείς δεν αμφισβητεί, κύριε Μουσίου. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Το εμβόλιο είναι όπλο για την τοπική παραγωγή. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Φτάνουμε λοιπόν και για τα συγκεκριμένα εμβόλια που θα έχουν την πλήρη έγκριση από όλους τους οργανισμούς φαρμάκων να είναι στην ίδια κατηγορία με όλα τα εμβόλια που έχουμε στην ιστορία μας και στο παρελθόν μας. Και της ανεμοβλογιάς και της ηλαράς και της ερυθράς και της φυμωτίωσης και όλων των άλλων ασθενειών. Σήμερα λοιπόν για να ταξιδέψεις ένα τουριστικό ταξίδι να πας να κάνεις σε μια χώρα του κόσμου που έχουν ενδυμικά φαινόμενα από κάποιες νόσους, σου λένε ότι για να ταξιδέψεις εκεί υποχρεούσε να κάνεις κάποια εμβόλια. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Έτσι, στην Αφρική κατάσταση υπάρχει αυτό. Μπράβο. Άρα λοιπόν εκεί είναι τιμωρητικό. Εκεί είναι το γεγονός ότι για πας εκεί πέρα σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει μία νόσος είναι υποχρεωτικό να κάνεις ένα εμβόλιο. Δεν υπάρχει θέμα τιμωρίας. Είναι ο τρόπος οπτικής και προσέγγισης. Εννοείται ότι ένα εμβόλιο θα έχει πλήρη έγκριση, είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει αποδεκτό στη συνείδηση ενός κόσμου και πραγματικά να τον πείσει να πάει να εμβολιαστεί. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Δυστυχώς ή ευτυχώς μέχρι σήμερα τα εμβόλια τα οποία είχαν ήταν σε δοκιμαστική φάση. Είχαν πηγαίνει κάποιες από ό,τι γνωρίζουμε, εννοείται, αλλά οι μελέτες όπως προέκυψαν. Έχουμε συζητήσει, αλλά μιλάμε τώρα και, μια δοκιμαστική φάση. Οι μελέτες όπως προέκυψαν, για να είμαστε δίκαιοι. Ναι, αλλά κύριε Αβραμάκη. Οι δοκιμαστικές μελέτες του παρελθόντος. Κοιτάξτε, υπήρχε ένας κόσμος που έλεγε και πολύ σωστά επιστημονική κοινότητα εμβολιαστείτε για να θωρακίσετε την υγεία σας, να χτίσουμε τείχος ανοσίας. Είναι γεγονός. Αποδείχθηκε δυστυχώς και στην Ελλάδα και στο Ισραήλ και στην Ευρώπη και στην Αμερική ότι δυστυχώς ακόμη και εμβολιασμένοι και κολλούν τον ιό και το μεταδίδουν. Σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό όμως. Σε πολύ μικρότερο ποσοστό. Σε πολύ μικρότερο. Συμφωνώ. Άρα το εμβόλιο, και αυτό πρέπει να καταστεί σαφές σε όλους μας και πρέπει να το πούμε. Τουλάχιστον στην επιστημονική κοινότητα δυνατά και εμείς, δίνει τη δυνατότητα της μη βαριάς νόσησης, τη δυνατότητα να μην πάει ένας ασθενής στην κλινική ΜΕΘ, ώστε και ο ίδιος να μην διακινδυνεύσει τη ζωή του και πολύ περισσότερο να μην επιδεινωθεί η κατάσταση στο ΕΣΥ και στις κλινικές ΜΕΘ. Συμφωνώ με αυτό. Στον κύριο Πολάκη το έχετε πει αυτό, που είναι και ηγετικό στέλεχος στον τομέα υγείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Πολάκης έχει μια θέση στην οποία εμπολής, τουλάχιστον προσωπικά συνηγορώ στη λογική της χορήγησης φαρμάκων. Θεωρώ και πιστεύω ότι ταυτόχρονα το εμβόλιο που είναι ένα μεγάλο όπλο στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Δηλαδή να μην πάμε στο φθηνό εμβόλιο, να μην πάμε στο φθηνό εμβόλιο, να πάμε στο ακριβό, να μην πάμε στη φθηνή πρόληψη. Να μην πάμε στη φθηνή πρόληψη, να πάμε στην ακριβή καταστολή. Εγώ δεν μπαίνω στην λογική των φαρμακευτικών εταιριών, της συμμελλογικής πολιτικής και ότι τι συμβαίνει. Εγώ λέω ότι τα φάρμακα είναι απαραίτητα την έξαρση της πανδημίας για την εντόπιση και την σωτηρία ανθρώπινων ζώων. Προφανώς, αλλά... Ήδη χθες η Βρετανία, κύριε Μωυσή, που έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εμβολιασμένων ανθρώπων και αυτή τη στιγμή στο τέταρτο κύμα πανδημίας με την μετάλλαξη Δέλτα έχει νοσηλευόμενους πολλούς και εκείνοι περισσότεροι εμβολιασμένοι. Η τυχαίνει γιατί έχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιασμένων στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Ισραήλ. Εκεί πάνε στη χορήγηση φαρμάκων. Ήδη ο Υπουργός. Ναι, αλλά είναι άλλο να προάγεις και να λες ότι κοντά στο εμβόλιο, κοντά στην πρόληψη, να έχουμε και τη θεραπεία. Δεν με αφήνω να ολοκληρώσω όμως, κύριε. Σας λέω, δίνει τη δυνατότητα πλέον μαζικής παραγωγής. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει 500.000 τέλος πάντων παρασκευάσματα του συγκεκριμένου φαρμάκου της Ρενερόιτ, νομίζω, το οποίο θα βοηθήσει. Είναι μια θεραπεία μονοκλωνικών συστημάτων μαζί με το φάρμακο της αρθρίτιδας και ακόμη ένα, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην έξαρση της πανδημίας. Αυτό λέει ο κύριος Πολάκης. Δεν είναι ο κύριος Πολάκης, δεν είναι όπως συνολικά πολύ περισσότερο ΣΥΡΙΖΑ η θέση του εναντίον του εμβολιασμού. Εννοείται ότι το εμβόλιο, είπαμε, είναι όπλο για την εντόπιση της πανδημίας. Και καλείται ο κόσμος, ειδικά ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες, να το κάνουν οπωσδήποτε. Συγγνώμη, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό από τις δηλώσεις του κυρίου Πολάκη. Συγγνώμη. Όταν ο κύριος Πολάκης. Τουλάχιστον η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρη. Δεν είναι ξεκάθαρη. Όταν ένα ηγετικό στέλεχο στον τομέα υγείας. Δεν είναι το πρόβλημα, κύριε Μωυσή. Αυτό σας λέω. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα είναι η πολιτική της κυβέρνησης και το γεγονός ότι το τρόπος που κινείται στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Μόλις προχθές ο κύριος Κίρτσος, ο Ευρωβουλευτής της Δημοκρατίας, έκανε μια επισήμανση στο Twitter και μια ανάρτηση την οποία πρέπει να προβλήσει κάθε άνθρωπο. Είμαστε η τέταρτη χώρα την τελευταία εβδομάδα όσον αφορά το ποσοστό θανάτων ανά εκατομμύριο ανθρώπους. Ναι, μας το είπε και ο κύριος Πουρνάρας νωρίτερα ότι τα τελευταία νούμερα είναι δύσκολα για την Ελλάδα. Ναι. Άρα εδώ πρέπει να αποφασίσει η κυβέρνηση τι κάνει λάθος. Είτε θα αποτελεί είτε γίνεται γενικότερα. Προφανώς και θα ερωτηθεί η κυβέρνηση. Να μας πει στο κομμάτι ενίσχυση του ΕΣΥ. Να μας πει τι κάνει για την πραγματικά τον περιορισμό των κρουσμάτων
και πολύ περισσότερο το θάνατο, ή τι έκανε αυτά τα 2,5 χρόνια για να φτάσουμε να έχουμε 14.000 νεκρούς. Θα τα ρωτήσουμε αυτά στην κυρία Βούλτεψη που θα ακολουθήσει συνέχεια στη συζήτησή μας. Τώρα όμως, προφανώς θα είναι. Εμεί έχουμε ξεκάθαρη θέση. Μα δεν είναι ξεκάθαρη θέση. Όταν ένα ηγετικό στέλεχο στον ιατρικό σα τομέα, πρώην υπουργό υγεία. Εσεί αμφισβητείτε τη χορήγηση φαρμάκων στην αντιμετώπιση και στην έξαρση τη πανδημία. Όχι, αλλά δεν λέω, δεν μπαίνω στη διαδικασία να πω ότι προτιμώ την καταστολή, προτιμώ την θεραπεία και όχι την πρόληψη. Μα ο κύριος Πολάκης ευθέως τίθεται κατά των εμβολίων. Συγγνώμη. Ευθέως τίθεται κατά των εμβολίων. Τώρα από εκεί και ύστερα δεν θα απολογηθώ. Αν ο Παύλος ο Πολάκης έχει να πει κάτι, ένα σημαίνω στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και πραγματικά με άποψη γιατί υπηρέτησε το χώρο υγείας από θέση ευθύνης, θα βγει να την υπερασπιστεί και θα πει αυτό που πρέπει να πει. Δηλαδή, συγγνώμη, το κορυφαίο είναι να μου λέτε, σαν να μου λέτε ένα από το νούμερο 2 ή το νούμερο 3 ή το νούμερο 5 του ΣΥΡΙΖΑ που είναι στο χώρο της υγείας, νούμερο 1 ή νούμερο 2, βγαίνει. Δηλαδή, ποιοι είναι στο νούμερο 1 και 2 στον χώρο της υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ξανθόπουλος. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζεται από τον Και βγαίνει, μόνο ο Τσίπρας είναι δηλαδή. Δηλαδή βγαίνει ο Τσίπρας και λέει το ένα, βγαίνει ο Πολάκης και λέει το άλλο και δεν υπάρχει διχρονομία στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα κύριε Μωυσή, περιορίζεται η κουβέντα σε ένα πλαίσιο το οποίο πραγματικά δεν αφορά την ουσία του θέματος. Σας είπα, το κόμμα εκφράζεται δια του Προέδρου του Προσωπικού του Οργάνων. Εννοείται ότι υπάρχουν προσωπικές απόψεις ή προσεγγίσεις ανθρώπων που γνωρίζουν το θέμα και το περιττούν. Ναι. Δεν θα μπω όμως στην κουβέντα αυτή εγώ, ούτε θα τον τρυπά γιατί εσείς θέλετε να δημιουργήσετε πρόβλημα και να. Όχι, δεν θέλω να δημιουργήσω τίποτα. Να το γενικοποιήσω. Να φύγω από τον Πολάκη και να φύγω από το προσωπικό του Πολάκη. Διαφωνείτε ότι μέρος ευθύνης, εγώ δεν σας λέω το μεγαλύτερο μέρος ευθύνης, αλλά μέρος ευθύνης για τα ποσοστά ή για την αποτυχία του όλου ή για τα μικρά, χαμηλά ποσοστά ή οτιδήποτε άλλο, μέρος της ευθύνης δεν φέρουν και αυτοί που προάγουν την προφανώς αντιεπιστημονική αντίληψη ότι δεν πρέπει να εμβολιαστούμε, ότι δεν χρειάζεται να εμβολιαστούμε. Αυτή η αντίληψη το θεωρώ υποκειμενική και άποψη και συγκεκριμένη οπτική δική σας. Τώρα, πώς αντιεπιστημονική μπορεί να είναι μια άποψη η οποία εκφράζει ένας άνθρωπος που περνεί το χώρο υγείας σύνδρομα και δεν πάρουν τον Πολάκη και πολλοί άλλοι είναι ζητούμενο και το βάζουμε στη συζήτηση. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα, γι' αυτό σας υπενήθησα από τα παραλύσει η ιατρική και επιστημονική κοινότητα. Εσείς πιστεύετε και μεταξύ μας ότι το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού εμπιστεύεται τη συγκεκριμένη Επιτροπή Λοιμοξιολόγων στις αποφάσεις που πήρε τα τελευταία 2 χρόνια. Ενώ εμπιστεύεται, ας πούμε, τον Βόβολη ή τον. Γιατί υπάρχει αμνίστευση αυτής της Επιτροπής και γιατί δεν έχονται επιτέλους εδώ και 2 χρόνια τα πρακτικά των συνεδριάσεων για να δούμε τι αποφάσεις πήραν και πόσες πήραν στην Ελληνική Βουλή. Ρωτάμε. Εδώ και 2 χρόνια. Ναι. Τι είναι, απάντηση περιμένουμε. Θα ερωτηθεί το Υπουργείο Υγείας γι' αυτό. Το συνεδριάσιο της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων στην Ελληνική Βουλή να μας ενημερώσουν για τις απόφασεις που πήραν είτε αφορά το lockdown είτε τα επιμέρους μέτρα που πήραν για την οικονομία και για την κοινωνία. Μάλιστα. Δεν ήρθα ποτέ. Ναι. Για ποια είναι η αναγκαιότητα της κυβέρνησης να περάσει το ακαταδίωκτο της Επιτροπής των Ανθρώπων όταν θα μπορούσε σε μια δημόσια κουβέντα να γίνει. Ναι. Ανοιχτά και καθαρά στη Βουλή όλη αυτή πείτε μου, η κουβέντα και να πείτε μου λίγο, πείτε μου λίγο και την άποψή σας τώρα για την κουβέντα που ξεκινάει για τις πυρκαγιές στην Ελληνική Βουλή. Εντάξει, είναι ένα κομμάτι το οποίο αυτό που ζήσαμε φέτος το καλοκαίρι και ζούμε πραγματικά είναι τραγικό. Το επιτελικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας απέτυχε παταγωδώς. Μόλις το Μάιο ο κ. Μητσοτάκης μας διαβεβαίωνε ότι είναι άρτια οργανωμένο και καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά για την επιτόπιση των πυρκαγιών. Αποδείχτηκε στην πράξη ότι αυτό δεν συνέβη. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο στρέμματα δασικής και καλλιεργικής πηγής έχει καταστραφεί, έχει γίνει στάχτη. Ο μόχθος, η κόπη, ο αγώνας χιλιάδων ανθρώπων. Από την άλλη, σας απαντούν ότι σώθηκαν ανθρώπινες ζωές, κάτι που δεν συνέβη στο παρελθόν. Εντάξει, κύριε, είναι μια άποψη, συμφωνώ με αυτό. Άρα να κάνουμε το 112, να χτυπάσει συναγερμός, να διάσουμε όλες τις περιοχές και να τις εκενώσουμε, να διάσουμε την ίδια τη χώρα αν χρειαστεί, να φτάσει φωτιά στη θάλασσα για να σώσουμε. Συμφωνώ, η ανθρώπινη ζωή προέχει πάνω απ' όλα και καλώς υπήρχε προτεραιότητα σε αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί τι έγινε για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Χθες υπήρχε μόλις καταγγελία του κ. Σπανού, του γαλάζιου περιφερειάρχη, ο οποίος είπε ανοιχτά και καθαρά στο έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι υπήρχε εντολή μη κατάσβεση πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια. Θα πρέπει είναι να σοβαρή καταγγελία και θεωρώ ότι εδώ πρέπει να γίνει και εισαγγελική παρέμβαση κάποιος. Θες θέσαμε ερωτήματα. 500.000 δασική καλλιεργήσιμη ζωή στην Εύβοια. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση, διότι έχουν γίνει εισαγγελικές παρεμβάσεις για πολύ λιγότερο σοβαρές καταγγελίες. Αντίστοιχες καταγγελίες, κύριε Μωυσή, γαλάζιου δημάρχου της Εστίας, του Προέδρου Σταβίλια κτλ. Τις έχουμε αναδείξει και εμείς εδώ, τις γνωρίζω. Υπάρχει αναξιοκρατία, δεν υπήρχε συντονισμός, δεν υπήρχε τίποτα. Μιλάμε για ένα επιτελικό μπάχαλο. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία οδήγησε
στο να καεί πραγματικά. Εδώ τώρα έχουμε. Εδώ τώρα. Δεν πρέπει να έρθει ο κ. Σουτάκης για να μας πει ενώ το Μάιο μας βεβαίωνε ότι ήταν. Εδώ το τώρα. Δεν με ακούτε όμως. Σας ακούω. Αυτά πρέπει να ακουστούν για τον κόσμο, για εσάς κύριε Μωυσή. Ναι, αλλά συγγνώμη, δεν θα κάνουμε όμως μονόλογο. Θέλω να σας κάνω μια διευκρίνηση. Μια διευκρίνηση και θα συνεχίσετε να πείτε αυτό που θέλετε. Μιλάτε, χρησιμοποιείτε κάποιους βαρύς όρους, ως ας πούμε επιτελικό μπάχαλο. Δεν μπορούμε να μιλάμε όμως για επιτελικό μπάχαλο όταν είδαμε, έστω σε αυτό το επίπεδο που λέτε, που δεν είναι το μόνο, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό, ότι έγιναν με τακτικό τρόπο κάποιες εκενώσεις, έγκαιρα, προστατεύθηκαν οι ανθρώπινες ζωές, είδαμε να γίνονται επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ανθρώπων με πάρα πολύ τακτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Ποιο τακτικό τρόπο, αν δεν υπήρχε ιδιωτική πρωτοβουλία, υπήρχε και ιδιωτική πρωτοβουλία. Στην να πάνε ιδιώτες τα λοιπά, αν εξαιρέσεις. Υπήρχε το λιμενικό. Το λιμενικό κινητοποιήθηκε, θα είχαμε χάσει και ανθρώπινες ζωές. Αλλά δεν αυτό το ζητούμενο. Από πας τι περιμένετε να πούμε. Μπράβο και ζήτω στην κυβέρνηση γιατί έστω. Όχι, αλλά δεν μπορούμε, όταν λέτε επιτελικό μπάχαλο, προφανώς δεν υπήρχε μπάχαλο σε όλα τα επίπεδα. Υπήρχε. Σε κάποια σημεία μπορεί να υπήρξε μπάχαλο. Δεν υπήρχε μπάχαλο επιτελικό, όταν δεν μπορούσαν να συνοηθούν. Όταν υπάρχει εντολή μη κατάσβεση σε πήγες δυνάμεις όπως καταγγείλουν. Είναι μια καταγγελία που πρέπει να διερευνηθεί. Να καίγεται μια ολόκληρη περιοχή και να καταγγέλει ένας ο περιφερειάρχης, ο οποίος είναι και δικό σου αποχρώσεων, ο κ. Σπανός, είναι ξεκάθαρα άνθρωπος της παράτησης της Δημοκρατίας και της κεντροδεξίας. Που δηλώνει ο άνθρωπος ξεκάθαρα ότι μας άφησαν μόνος να παλεύουμε τη φωτιά και όταν χρειαστήκαμε χωρίς εναέρια μέσα, θα μου πείτε, ήταν οι φωτιές πραγματικά της Αττικής Βαρυμπόπης και της Αρχαίας Ολυμπίας. Που επιβάρανε γενικότερα την κατάσταση. Ναι, αλλά ένα συντονισμό κράτος, και όταν θέλει να λες ότι είσαι οργανωμένος. Να το πάω και λίγο στην παραπολιτική, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτακικού. Να μοιράσει τις δυνάμεις έτσι, ώστε να μην αφήσει μια περιοχή ολόκληρη να καεί. Αυτό σας λέω. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εκεί προφανώς υπήρξαν λάθη. Εγώ έχουμε πει πολλές φορές και εμείς. Θέλω ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα και περιμένουμε αυτό να ακούσουμε 2-3 πραγματάκια. Πρώτον, γιατί άφησε τον υπηρεσιακό και επιχειρησιακό μηχανισμό της ασωπυρόσβεσης πραγματικά χωρίς ανθρώπινο δυναμικό και μέσα, γιατί δεν έγινε αναγκαία συντήρηση όλων των αέριων μέσων όσο όφιλε, γιατί δεν έγινε σωστή κατανομή των δυνάμεων στις πυραγιές οι οποίες με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα της οικολογικής και περιβαλλοντικής καταστροφής. Χάσαν άνθρωποι τις περιουσίες, τα σπίτια τους, κάηκαν χιλιάδες ζώα και φυσικά χάσαμε πάνω από 10 εκατομμύρια πευκόφετα, μόλις ζημιά μπορεί να σημαίνει αυτό στο οικολογικό και περιβαλλοντικό κομμάτι. Και ζητάμε να δούμε και το σχέδιο του για την επόμενη μέρα, όσον αφορά το σχέδιο ανασυγκρότησης αυτών των περιοχών. Περιμένουμε να σας αναπτύξει το πώς θα κινηθεί. Από ό,τι γνωρίζουμε, έχει στήσει. Τελευταία ερώτηση, κύριε Αβραμάκη, επειδή δεν έχουμε. Και να δούμε, εύχομαι να μην είναι σαν την ανασυγκρότηση που γίνεται στο σεισμόπλου της Θεσσαλίας, γιατί ακόμη άνθρωποι περιμένουν στα κοντέινερ, ζουν ανάμεσα σε φίδια και ποντίκια και προσπαθούν επιτέλους να δουν τη στήριξη του κράτους αυτή την κατεύθυνση. Τελευταία ερώτηση, κύριε Αβραμάκη, αλλά πολύ σύντομα θα ήθελα. Μία άψη για το γεγονός ότι ενισχύονται κάποια μέτρα και με τον φράχτη στον Εύρο και με drones και με ρομποτικούς μηχανισμούς για την αποτροπή μεταναστευτικού κύματος, μεταναστευτικών ροών, εν πάση περιπτώσει. Για την αναχέτηση μεταναστευτικών ροών στο μέλλον και ειδικά της εργαλειοποίησης τέτοιων μεταναστευτικών ροών. Κοιτάξτε, είναι ένα μεγάλο θέμα, δεν το αντιμετωπίζουμε σήμερα, είναι ένα θέμα που εδώ και χρόνια το αντιμετωπίζουμε. Η κρίση αυτή τη στιγμή στο Αφγανιστάν μπορεί να οδηγήσει και φαίνεται ότι οδηγεί σε ένα νέο μεταναστευτικό ρεύμα. Θεωρώ και πιστεύω για πρώτη φορά ότι, και αυτό θα πω, ότι είναι θέμα της Ευρώπης. Είναι θέμα Ευρώπης η αντιμετώπιση και αυτού και η λύση και αυτού του προβλήματος. Αν η Ευρώπη δεν έχει την πολιτική βούληση στην πράξη να επιδείξει την πυγμή που χρειάζεται, τέλος πάντων τη βούληση που χρειάζεται για να μπορέσει να δώσει λύσεις, θα οδηγηθούμε στα ίδια διέξοδα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει πάλι ένα θέμα εργαλειοποίηση από πλευράς της Τουρκίας και δεν θα γίνει ένα θέμα το οποίο θα επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει αποθήκη ψυχών, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, δεν μπορεί να δεχτεί όλες τις μεταναστευτικές ροές που κατά καιρούς δημιουργούνται από τις εμπόλεμες ζώνες, κατά βάση Συρία, Αφγανιστάν. Εννοείται ως χώρα υποδοχής, εμείς, η Κύπρος, η Μάλτα, η Ιταλία, θα μπορούμε το μεγαλύτερο βάρος σε αυτήν την κατεύθυνση. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη απόφαση σε επίπεδο ηγεσίας Ευρώπης και να δούμε το πώς θα αντιμετωπιστεί συνολικά όλο αυτό το θέμα και σε σχέση με την Τουρκία. Αυτή είναι. Τώρα, το να θωρακίσει τα σύνορά σου στη λογική ότι δεν μπορούμε να και να θέλαμε να φιλοξενούμε το σύνολο αυτών των ανθρώπων, είναι δεδομένο και λογικό και θεωρώ σε ένα ποσοστό και σωστό. Από εκεί ύστερα έχουμε εκδείξει στην πράξη ότι είμαστε ένας λαός ο οποίος έχει φιλάνθρωπα συναισθήματα.
είναι αρρωγός και βοηθός σε ανθρώπους πραγματικά που έρχονται από εμπόλεμες ζώνες και έχουν ζήσει το διωγμό, τη φρίκη του πολέμου και τα προβλήματα. Αλλά θεωρώ και πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί μια λύση συνολικά στην Ευρώπη. Μάλιστα. Και να μην αντιμετωπίσουμε τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίσαμε σε προγενέστερο χρόνο. Μάλιστα. Με καλοποίηση από πλευράς Τουρκίας και τη δυνατότητα πλέον η Ελλάδα κατά βάση να γίνει αποθήκη ψυχών, πρέπει όλος αυτός ο κόσμος να μπορέσει να διοικητευτεί στην υπόλοιπη κεντρική και βόρεια Ευρώπη, να γίνει σου κατανομή όλου αυτού του πληθυσμού και του μεσαιωνικού ρεύματος. Κύριε Βραμάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και τις απόψεις σας. Εγώ σας ευχαριστώ για το δυνατότητα μου δώσετε να πειθώ στον κόσμο. Καλή σας ημέρα.